Πάμε τώρα να δούμε πώς εξελίσσεται το θέμα της Super League 2, αν έχουμε δηλαδή αυτό που φημολογείται από το πρωί, οριστική διακοπή, αναβολή ή όπως θέλετε πείτε το, του πρωταθλήματος λόγω των γνωστών προβλημάτων που υπάρχουν με τα χρήματα που θα λάβουν αυτές οι ομάδες από τα κέρδη των τυχερών παιχνιδιών. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ερασιτεχνικής Καλυθέας, τον κύριο Σπύρο Παπαδόπουλο. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Έχετε καμία πληροφορία από τους ανθρώπους τους δικούς σας που είναι εκεί που εκπροσωπούν την Καλυθέα? Να ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος. Καλά, για την ΠΑΕ. Το ξέρω και δεν σας κάλεσα μόνο γι' αυτό. Γνωρίζω τα θέματα. Ναι, μα αφορμή. Μέχρι πριν από λίγο δεν είχε πάρθει καμία απόφαση. Πάντως το κλίμα είναι προς την αναστολή, αναβολή. Ναι. Αυτό είναι το κλίμα. Άρα οι ομάδες είναι όπως λέμε στα κάγκελα. Οι περισσότερες, ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν και μετριοπαθείς, αλλά οι περισσότεροι είναι οι υπολογισμένα έσοδα τα οποία δεν θα πάρουν. Τώρα, δεν τους αδικώ. Η Καλυθέα, για παράδειγμα, επειδή εσείς ήσασταν ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ, τώρα είσαστε πρόεδρος του Ερασιτέχνη. Και ο άνθρωπος που βοήθησε για να γίνει και η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, μπήκαν οι Αμερικανοί, που δεν έχει οικονομικό πρόβλημα, έχω την εντύπωση. Διορθώστε με που κάνω λάθος. Είσαστε υπέρ του μέτρου του σκληρού αυτού μέτρου της διακοπής του πρωταθλήματος μέχρι να λυθεί, αν θα λυθεί το πρόβλημα? Κοιτάξτε, έχει θεσμοθετηθεί με νόμο ότι κάθε 15 Ιανουαρίου, εφόσον γίνει η εκαθάριση του ποσοστού του στοιχήματος του παρελθόντος έτους, θα μοιράζονταν τα χρήματα. Αυτό πέρυσι δεν έγινε καθόλου. Φέτος πέρασε και πάλι 15η Ιανουαρίου, πάλι δεν έγινε τίποτα. Ναι, και πλέον το πρόβλημα. Το ύψος των χρημάτων είναι το ποσοστό μέχρι με ταβάνι 7,5 εκατομμύρια να διαιρεθούν για τις ομάδες. Ήταν να πάρει κάθε ομάδα 260.000. Και τώρα πόσο σας πέφτει? Γίνανε 150 και, μετά? Και από προχθές γίνανε 70. Μάλιστα. Όταν κάποιος έχει, δηλαδή. Αν έχεις προϋπολογίσει τόσα χρήματα και τελικά παίρνεις το 1 τρίτο ή το 1 τέταρτο, είναι πρόβλημα τεράστιο. Το καταλαβαίνω. Υπάρχουν ομάδες που δεν καίγονται. Και ευτυχώς μία από αυτές είναι και η Καλυθέα. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θέλει τα χρήματα. Μάλιστα. Άρα τα έντονα παράπονα είναι για την κατανομή των ποσών και την αλλαγή του ποσοστού από τα κέρδη του στοιχήματος και περιμένουμε την οριστική απόφαση σε λίγο. Τώρα, εσάς ήθελα να σας ρωτήσω και δύο πράγματα παραπάνω, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για την Κηφισιά που οδηγεί την κούρσα. Ενώ τώρα με ενημερώνει ο Γιάννης Δράνιος, θα τον έχω και δίπλα μου σε λίγο, το edsports.gr δημοσιεύει την οριστική απόφαση, ομόφωνη και επίσημη πλέον, γιατί νωρίτερα ο πρόεδρος της Super League 2, ο κ. Λεουτσάκος, μου είχε πει στο τηλέφωνο ότι ακόμα δεν είναι οριστικό. Το edsports.gr δημοσιεύει ότι αποφασίστηκε ομόφωνα η διακοπή, όσο το συζητούσαμε, κύριε πρόεδρε, η διακοπή της Super League 2. Σας ήθελα να σας ρωτήσω πριν πάμε στα επόμενα θέματα, πώς έγινε η μεταβίβαση. Βλέπουμε ξένους να ενδιαφέρονται και για ομάδες της Super League 1, λέω την περίπτωση του Πανετολικού, και ξένους και για ομάδες Super League 2. Ήρθαν οι Αμερικανοί σε εσάς ή εσείς πήγατε σε αυτούς? Πάνω απ' όλα να πούμε ότι εμείς είμαστε τυχεροί, γιατί ο δικηγόρος των αγοραστών, του Αμερικάνου που τελικά σε ό,τι είπε ήταν παραπάνω από συνεπής, ο δικηγόρος τους ήταν ο κύριος Σοφοκλής Πυλάβιος. Με την επιμονή του και την επιμονή του και τις γνώσεις του ξεπεράσαμε ό,τι εμπόδιο παρουσιάστηκε και ήρθαμε σε συμφωνία. Να τονίσω, για να μην ωραιοποιούμε καταστάσεις, την Καλυθέα πριν τους Αμερικάνους την είχαμε τρία, εγώ με άλλα δύο παιδιά, καλυθιώτες εγγενητής. Ξέρουμε το ταβάνι μας. Αυτά που γίνονται τώρα στην Καλυθέα εμείς δεν μπορούσαμε. Μάλιστα. Μια ομάδα για να απλώς να διατηρηθεί στην κατηγορία θέλει 1 εκατομμύριο. Δηλαδή θέλει 1 εκατομμύριο κάθε χρόνο. Εσείς τα φέρνατε βόλτα. Εμείς παραδώσαμε την ομάδα. Είχαμε ενημερώτητες την ημέρα που υπογράψαμε. Είχαμε πιστοποιητικά μη οφειλής από ΕΠΟ. Άρα τα είχατε τακτοποιήσει τα θέματα σας. Ναι, αλλά άλλο όμως να είσαι με την ψυχή στο στόμα και άλλο να σωστό. Μην σε νοιάζουν
να είσαι άνετο. Άρα πείτε αυτό μου μια κουβέντα. Ναι. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Η προοπτική είναι μεγαλύτερη, ο ορίζοντας ανοίγει. Μια κουβέντα για τη φετινή προσπάθεια. Δεν υπάρχει ταβάνι. Πολύ τώρα. Σημαντικό και αυτό που λέτε. Δηλαδή, οι μεταγραφές που έγιναν τις τελευταίες 10 μέρες, ναι, νομίζω ότι είναι ο προϋπολογισμός μια μέσης ομάδας της κατηγορίας. Μόνο οι μεταγραφές. Μόνο οι μεταγραφές του Δεκέμβρη. Ναι, ναι, μόνο οι διορθωτικές κινήσεις. Το κατάλαβα. Ναι. Άρα θα την προλάβετε την Κηφισιά. Πιστεύω ναι. Η Καλλιθέα, εκτός του αγωνιστικού κομματιού, προσπαθεί να περάσει και άλλα ήθη και έθιμα. Αν έρθει στο γήπεδο της Καλλιθέας, είναι λυρική σκηνή. Δεν σηκώνεται κανείς. Τώρα, γιατί έχω έρθει στο παρελθόν και γίνονται όντως μονομαχίες στο Ελπάσο. Στο πολύ παρελθόν. Τώρα λοιπόν, δεν γίνεται τίποτα. Ωραία, γιατί... και με αυτό, πρόεδρε, θα ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε πολλά θέματα σήμερα. Είναι και ο Γιάννης Δράνιος στο στούντιο, γιατί έχουμε και αντιδράσει. Καλημέρα μου να του πείτε. Επίσης, την ακούει την καλημέρα σου, πρόεδρε. Ναι. Θα σου απαντήσει και ο ίδιος, θα σε χαιρετήσει και ο ίδιος και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Έχετε μια πολύ ωραία γιορτή. Θα τα πούμε από κοντά. Να σας πω, ναι, στις 7 η ώρα στο κινηματογράφο, το δημοτικό κινηματογράφο Καλυψό, που είναι δίπλα στο δημοτικό στάδιο. Έχουμε την ετήσια κοπή της πίτας, είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση του ερασιτέχνη. Θα τιμήσουμε ανθρώπους που έχουν προσφέρει στην ομάδα και πιστεύω θα έχουμε πολύ κόσμο και θα χαρούμε να είσαστε κι εσείς. Βεβαίως, λοιπόν, θα τα πούμε από κοντά. Ευχαριστώ καλή πολύ. Συνέχεια, πρόεδρε. Καλή συνέχεια, πρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν.